Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται αποκομμένο από το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης μετά τη διακοπή των ταξιδιωτικών συνδέσεων εξαιτίας του φόβου για νέο στέλεχος του κορονοϊού που εντοπίστηκε στη χώρα. Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι κατέληξαν σε συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στα βαριά φορτηγά που έχουν αποκλειστεί να βάλουν ξανά μπροστά, καθώς οι οδηγοί τους θα μπορούν να περνούν τα σύνορα αν διαθέτουν τεστ αρνητικό στον κορονοϊό. Σήμερα το πρωί επικοινώνησε μαζί μας μία συμπατριώτησά μας από τη Ροδαυγή, η κυρία Μαρίνα Παπαβασιλείου, η οποία εκτός από το τσαγανό, εκτός από τη θέληση και εκτός του ότι βρίσκεται εγκλωβισμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, θέλησε να μας μεταφέρει εικόνες από τις ατελείωτες ουρές των φορτηγών, τα οποία παραμένουν, όπως είπαμε, εγκλωβισμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρία Παπαβασιλείου, καλησπέρα από μας, γιατί αυτό θα το προβάλλουμε το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, όμως η επικοινωνία μας αυτή βεβαίως εννοείται ότι έγινε τις πρωινές ώρες μαζί σας. Ναι, καλησπέρα. Για πείτε μου λίγο πόσες μέρες είστε εκεί εγκλωβισμένοι και τι ακριβώς γίνεται, τι σας έχουν πει. Από την Κυριακή είμαστε εδώ, ήρθαμε, ξεφορτώσαμε μαζί με άλλους δύο οδηγούς και είναι δίπλα μου. Ωραία. Καλησπέρα. Γεια σας. Πήγαμε να πάμε στο λιμάνι, από το οποίο δεν μας αφήσαν να πούμε μέσα, μας διώξανε. Και μας διασκορπίσαν σε διάφορα παιδιά, τα οποία παρκέραμε πάνω στα πεζοδρόμια. Οι Άγγλοι δεν ήταν πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπαν. Γυρίστε λίγο διαφορετικά, γιατί από τον αέρα δεν ακούγεται καλά, δεν έχετε καλό ήχο. Ωραία, έτσι. Έτσι, ναι, ναι. Ωραία, μας μοίρασε η αστυνομία κάποια φυλάδια που να πάμε, που μαζεύουν τα φορτηγά. Μας φέραν εδώ σε ένα αεροδρόμιο κοντά στο Ντόβερ, στο λιμάνι του Ντόβερ. Ναι. Και τώρα είμαστε, περιμένουμε εδώ. Έχουν βάλει κάποιες καντίνες, στις οποίες έχει φαγητό. Κάποιες τουαλέτες, τις οποίες δεν έχω ανακαλύψει ακόμη. Δεν μας αφήνουν πλέον να βγούμε από εδώ. Μόνο φέρνουν και άλλα φορτηγά. Και περιμένουμε να μας πούν κάτι. Εμείς δεν ξέρουμε κάτι, ούτε αν έχει ανοίξει κάποιο λιμάνι, ούτε αν θα μας κάνουν κάποια τεστ. Θέλουμε, αν μπορείτε, αν έχετε τη δυνατότητα με την κάμερά σας, να μας δείξετε λίγο για πόσα φορτηγά μιλάμε ότι βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο αυτό. Τέλεια. Και όσο εμείς θα βλέπουμε τις εικόνες αυτές, να μας πείτε τι προβλέπετε, γιατί σύμφωνα με τα, τουλάχιστον με όσα διάβασα εγώ χθες το βράδυ, έχει ληφθεί αυτή η απόφαση. Δηλαδή, να μπορούν τα βαριά φορτηγά να φύγουν, αφού βέβαια οι οδηγοί έχουν κάνει το απαραίτητο τεστ και αυτό είναι αρνητικό. Το γνωρίζετε αυτό, σας έχουν ενημερώσει, κυρία Παπαβασιλείου? Όχι, εδώ δεν μας έχει ενημερώσει κανένας. Περιμένουμε όλοι οι οδηγοί στα φορτηγά, άλλοι περπατάνε γύρω. Απλά στεκόμαστε, όπως σας είπα, από την Κυριακή και περιμένουμε, γιατί την Κυριακή νύχτα 12 η ώρα έκλεισε το λιμάνι. Ναι. Δεν μας έχουν πει για κάποια τεστ, ούτε για το πότε θα φύγουμε. Δεν σας έχουν πει τίποτα. Μιλάμε εκεί, όχι, λοιπόν, για ουρές που θα πρέπει να φτάνουν. Ανοίγουν, να τις πάρουν τις γεννητρίες. Βέβαια, να τώρα βλέπω να ακούσουμε απέναντι λίγο και τους άλλους οδηγούς. Ναι, ναι, να σας τους δώσω. Ναι, μισό λεπτό. Σας δίνω τον κύριο Γιώργο Κουβογιοργάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Εντάξει, νομίζω ότι σας είπε όλα η κυρία Μαρίνα. Ταλαιπωρεί απίστευτη, έτσι. Ναι, απλά εγώ έχω να επισημάνω ακόμα ένα σημείο. Βεβαίως. Ότι δεν είναι τόσο για τον κορονοϊό, γιατί οι Άγγλοι από εδώ πέρα λένε ότι κάνουν λόγω του Brexit, να πω, τους κάνουν αντίπεινα η Ευρώπη από απέναντι. Αυτό τουλάχιστον λένε οι Άγγλοι εδώ. Αλλά το θέμα είναι ένα, ότι πάλι εμείς βρισκόμαστε στο επίκεντρο να πληρώσουμε όλη την ύφη αυτή. Έχω να πω. Για πόσους χιλιάδες οδηγούς αυτοκινήτων μιλάμε, γιατί φτάνει η ουρά μέχρι... Τα στοιχεία που περίπου βάσει που μιλούσαμε άλλους, ας πούμε, συναδέλφους στο δρόμο, μιλάμε για 20.000 αυτοκίνητα περίπου, 15 με 20.000 αυτοκίνητα. Εδώ μέσα πρέπει να είναι γύρω στο 4.000, 3.000, 5.000, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν μπορώ να βγάλω ακριβώς.
Επειδή δεν είναι μόνο μέσα, είναι και έξω από το αεροδρόμιο. Έχετε επικοινωνήσει με την πρεσβεία, έχετε επικοινωνήσει με κάποιους ανθρώπους? Δεν μπορούμε και να επικοινωνήσουμε. Θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι, γιατί ως γνωστόν άλλοι κάνουν κουμάντο. Ναι. Και φαντάζομαι ότι μεμονωμένες περιπτώσεις δεν μπορούν τώρα να εξεταστούν. Ό,τι θα ισχύει για όλους τους οδηγούς. Το θέμα είναι, είστε πολλοί Έλληνες? Ναι, έχουμε κι άλλον έναν εδώ. Γεια σας. Έχει Έλληνες πολλοί. Καλησπέρα. Τι, δεν μπορείτε να μιλήσετε από το κρύο ή είναι υποφερτό το κρύο? Όχι, εντάξει, εδώ η Αγγλία δεν έχει χιόνια και τέτοια. Έχει ναι. Καλό καιρό, έχει 10-12 βαθμούς, καλά είναι. Εντάξει. Απλά μας την πάξανε μέσα σε ένα οικόπεδο, πώς ματρώνουν τα ζώα. Έτσι ακριβώς μας το κάνανε. Ναι. Ούτε μας αφήνουν να βγούμε έξω. Οι τουαλέτες είναι ελάχιστες και καταλαβαίνετε με τόσο κόσμο τι γίνεται. Το φαγητό είναι άθλιο. Τώρα εσείς μεταφέρετε και κάποια... Και αυτοί ένα αεροδρόμιο, σαν μια τεράστια παρκίδα μέσα σε μια μέρα, έτσι. Ναι. Οι άνθρωποι. Δηλαδή, όσο ήμασταν στην πόλη, πριν μας μαζέψει η αστυνομία να μας φέρει εδώ, είχαμε τις ευκολίες μας, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να πάρουμε ένα καφέ, ακόμα και να πάμε τουαλέτα σε ένα σούπερ μάρκετ. Ναι. Εδώ πέρα, μέσα σε ένα χωράφι, φανταστείτε δύο ανθρώπους μέσα σε μια αρνιά σε ένα χωράφι. Αλλά φανταστείτε όμως κοπάδι. Ένα κοπάδι μέσα σε ένα τεράστιο χώρο. Mm-hmm. Καλύτερα να μας αφήναν έξω στα χωριά γύρω-γύρω. Ήταν πιο άνετα και για μας. Αλλά δυστυχώς. Είναι αλήθεια ότι έχουν κλείσει και οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι. Έχουν μπλοκάρει ναι. από κομβόι αυτοκινήτων. Έχει κλείσει ναι. όπου είναι ο παλιός ο δρόμος που πάει προς το Λονδίνο και οι Μη-20 είχαν κλείσει. Mm-hmm. Αλλά επειδή μας φέρανε στο αεροδρόμιο, αδειάσαν τους δρόμους ώστε να μπορούν να διευκολυνθούν και οι άνθρωποι εκεί έξω που μένουν εδώ. Mm-hmm. Γι' αυτό μας φέρανε εδώ πέρα, γιατί κλείσαμε τους δρόμους. Βέβαια, από ό,τι δημοσιεύματα αναφέρουν και αρκετοί πολίτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια. Και εκείνοι δεν έχουν πάρει ακόμη το OK για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, αλλά η ίδια κατάσταση, αλλά προφανώς εσάς είναι πιο δύσκολη, λόγω της... Ναι, είναι αλλιώς να ξεμένεις μέσα σε σωστό. Ένα αεροδρόμιο που έχει ένα αξιατόριο αυτό να ακριβώς. Πάρεις κάτι να φας. Αυτό ακριβώς, ναι. Έχεις μια τουαλέτα που είναι συνεχώς καθαρή σε σχέση με ένα τεράστιο οικόπεδο με τόσο κόσμο μέσα που έχει μετρημένες τουαλέτες και αυτές. Μιλάμε και να μην έχουμε κορονοϊό, άμα πάμε στην τουαλέτα θα κολλήσουμε θέλοντας και εμείς, έτσι. Ναι. Το χειρότερο είναι αυτό, δηλαδή οι συνθήκες υγιεινής είναι άθλιες. Mm-hmm. Το φαγητό, ας πούμε, είναι μετρημένες οι λίγες οι καντίνες. Ναι, μένουμε στο δίνουν δωρεάν και τους ευχαριστούμε τους ανθρώπους. Αλλά τι να το κάνεις. Είμαστε ένα κοπάδι μέσα εγκλωβισμένο μέσα σε ένα χώρο. Μάλιστα. Γι' αυτό είπα πριν, καλύτερα ήμασταν σκόρπιοι γύρω-γύρω στα χωριά. Ήμασταν πιο άνετοι, πιο εύκολοι. Ήταν μεγαλύτερη πορεία μας. Δηλαδή, μπορούσαμε να ζούμε καλύτερα από ότι τώρα εδώ. Εκτός από την παρουσία, φαντάζομαι, εκεί αστυνομικών. Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα σας μεταφέρουν το τι ακριβώς εξελίξεις υπάρχουν? Αν ισχύουν αυτά που διαβάσαμε εμείς, δηλαδή μετά από κάποια... Κανένας δεν ξέρει τίποτα από τους άνθρωπους που είναι εδώ. Η αστυνομική παρουσία εκεί τουλάχιστον είναι εμφανής, μπορείτε να ρωτήσετε... Η παρουσία αστυνομική είναι εξωτερικά, δεν είναι εσωτερικά το αεροδρομίο. Γιατί εκτελήθηκαν επεισόδια το πρωί. Και υπήρξαν εντάσεις δηλαδή? Βέβαια, παίξαν ξύλο έξω από το αεροδρόμιο. Διαπληκτιστήκανε με την αστυνομία, έγινε χαμός. Φαντάζομαι και ελπίζω να φύγετε αύριο και ας είναι και παραμονή Χριστουγέννων. Μας ενδιαφέρει να φύγουμε τώρα από εκεί και πέρα. Να φύγουμε, ναι. Να φύγουμε από εδώ μέσα είναι το θέμα. Εδώ μέσα που είμαστε εγκλωβισμένοι. Τώρα να μας βγάλουν έξω, μακάρι να με βγάλουν. Εγώ παρακαλάω, δηλαδή. Μακάρι να με βγάζουν έξω. Δεν με αφήνουν να φύγω ούτε με τον τράκτορα να πάω ένα σούπερ μάρκετ. Είμαι εδώ μέσα κολλημένος και είμαι φυλακισμένος. Ποιος ο λόγος? Απλά παρακαλάμε να ανοίξει, να σκοτούμε, να φύγουμε, να τελειώνουμε. Ούτε και να ξαναπατήσω εγώ στην Αγγλία να με χέσετε. Ούτε πεζί μπορείτε να μπορείτε να βγείτε από αυτό το χώρο, δηλαδή να μπορείτε να φτάσετε σε ένα... Όχι, ούτε, όχι, καθόλου. Δεν μας επιτρέπουν καθόλου να βγούμε. Κυρία Παπαβασιλείου, είπα ότι έχετε τσαγανό, ότι είστε υπηρώτησα και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που διεκδικείτε, που φωνάζετε, αλλά δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Ναι. Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν μας λένε κάτι, να ξέρουμε κι εμείς τι θα γίνει. Αν θα κάνουμε τεστ, αν θα φύγουμε και πότε θα φύγουμε. Γιατί τα φορτηγά θα πάνε σίγουρα με τη σειρά στα καράβια. Πόσες μέρες θα κάνει αυτό, είναι πολλά τα φορτηγά.
Και όχι μόνο, όπως είπατε και εσείς, και στα αεροδρόμια και γιοταχή. Το οποίο γιοταχή βέβαια δεν ξέρω πού είναι. Εδώ υπάρχουν μόνο φωτιά. Mm-hmm. Από διάφορες χώρες. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα λυθεί γρήγορα το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζετε και θα είστε πίσω στην Ελλάδα. Και γρήγορα θα λυθεί όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα που σε εσάς φαίνεται δεκαπλάσιο από ό,τι μπορούμε εμείς να δούμε. Και από τις εικόνες αυτές τις οποίες μας δείξατε φαίνεται πόσο σοβαρό και μείζον είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ σοβαρό και συμφωνώ κατά κάποιο τρόπο με τον κύριο Γιώργο που μιλήσατε πριν. Ναι. Γιατί στην Αγγλία εγώ δεν είδα κάποιες προφυλάξεις να υπάρχει αυτή η μορφή ιού ώστε να έχουν προφυλαχτεί οι ίδιοι. Το πρώτο που ακούσαμε ήταν ότι κλείσαν τα σύνορα των γειτονικών χωρών. Γύρω-γύρω. Ναι. Εδώ τα σούπερ μάρκετ ήταν ο κόσμος κανονικά μέσα, κυκλοφορούσαν κανονικά έξω. Δεν είδα κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Μια προσωπική ζωή. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Είμαστε στη διάθεσή σας. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι, πολύ ευχαρίστως. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε γρήγορα πίσω στην Ελλάδα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να λυθεί το πρόβλημά σας. Καλή συνέχεια. Καλές γιορτές. Επίσης, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε. Γεια σας.